Μετά από τη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ζήτησα την έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών με θέμα τη διευρυνόμενη τουρκική προκλητικότητα και παραβατικότητα. Το αίτημα διατυπώνεται σε συγκυρία, κατά την οποία υφίσταται σαφής τουρκική απειλή κατά της ειρήνης και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Ελλάδα και την Κύπρο. Παρά την προσήλωση της χώρας μας στο διάλογο, επί τη βάση των κανόνων του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας, προσήλωση την οποία και τώρα επαναλαμβάνω, η Τουρκία αποφάσισε να επιδοθεί στη γνώριμη παραβατικότητά της. Απέδειξε και πάλι ότι οι δηλώσεις της περί ετοιμότητας για διάλογο ήταν ανειλικρινείς και προσχηματικές. Ότι αποστρέφεται τις σύγχρονες αντιλήψεις που διέπουν τα κράτη των 21ου αιώνα. Ότι ζει και ενεργεί στον 19ο αιώνα. Ότι εφαρμόζει πολιτική κανονιοφόρο. Ότι εμένει στον αποσταθεροποιητικό της ρόλο. Ότι δρά εκτός πλαισίου διεθνούς δικαίου. Ότι επιδιώκει να επιβάλλει τετελεσμένα. Να γίνω λοιπόν απολύτως σαφής. Δεν θα δεχθούμε τετελεσμένα. Δεν θα υπάρξει ανοχή στις απόπειρες της Τουρκίας. Απευθυνόμαστε προς όλους. Καθιστούμε σαφές ότι η Ελλάδα θα υπερασπίσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Καλούμε την Τουρκία να αποχωρήσει άμεσα από την ελληνική υφαλοκρηπίδα.